Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα του allaboutorchids.gr για τους καινούριους. Είμαι η Αναστασία. Σήμερα, μια που είμαστε έτσι ακόμα στην εξοχή και σε mood διακοπών, θέλω να δείτε μαζί μου ένα πάρα πολύ αγαπημένο σας φυτό, το φούλι που μας έρχεται από τα Επφτάνησα. Όσοι ταξιδεύετε εκεί θα σας πρότεινα έτσι λίγο να το ψάξετε. Είναι η εποχή της ανθοφαρίας του και πάμε σιγά σιγά να το δούμε, ανθισμένο και φυσικά να σας δώσω όλες τις οδηγίες για το πώς θα το φροντίσετε. Τώρα, αν έτσι θέλουμε να είμαστε απόλυτα σωστοί, το φούλι δεν προέρχεται από τα Εφτάνησα. Τα Εφτάνησα, αν θέλετε, είναι η γεωγραφική εκείνη περιοχή όπου ευδοκιμεί λόγω κυρίως των κλιματολογικών συνθήκων και φυσικά ευδοκιμεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, σε άλλα νησιά, θα το βρείτε και στην Κρήτη. Γενικά είναι ένα φυτό που θέλει ήπιο κλίμα, αρκετά υγρό και όχι πολύ βαρύ χειμώνα. Το φούλι ή μπουγαρίνι, όπως αλλιώς το ξέρετε, μας έρχεται από τη μακρινή Ινδία, είναι ινδικής δηλαδή προέλευσης και σε πολλούς είναι γνωστό ως αραβικό γιασεμί. Για όσους έτσι σας αρέσουν τα επιστημονικά, η ονομασία του, η επίσημη, είναι Jasmine Sambac και περνάει ακριβώς από κάτω για να το δείτε και να το σημειώσετε σε περίπτωση που το θέλετε. Και εδώ τώρα θέλω να ξέρετε ότι βλέπετε τη μονή του εκδοχή, διότι υπάρχει και η διπλή του εκδοχή, την οποία την έχω μόνο σε φωτογραφία. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Για μένα και αυτό το άνθος είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Αυτό λοιπόν είναι το διπλό φούλι, γνωστό ως και γραντούκα, όσοι είσαστε έτσι λίγο πιο προχωρημένοι. Και αν πάμε πάλι στα επιστημονικά, το όνομα είναι Jasmine Sambac Grand Duke of Toscany. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία πίσω από αυτή την ονομασία, θα σας έλεγα να την ψάξετε, δεν θέλω εγώ τώρα να μπω σε λεπτομέρειες γιατί μπορεί να βαρεθείτε. Αν τώρα έτσι θέλω να συγκρίνω τα δύο φυτά μεταξύ τους, το μονό ή το διπλό σίγουρα είναι πιο εντυπωσιακό σαν άνθος, αλλά επειδή τα είχα και τα δύο στο παρελθόν, θεωρώ ότι το μονό έχει λίγο πιο έντονη μυρωδιά. Εμείς τώρα εδώ βλέπουμε το μονό φούλι, το οποίο έχει έτσι εξαιρετικό άρωμα και ξεκινώντας λιγάκι να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες για αυτό το φυτό, θέλω να ξέρετε ότι το άνθος αυτό, παρότι είναι εξαιρετικά αρωματικό, έχει μία ιδιαιτερότητα. Κρατάει ανθισμένο μόνο για μία μέρα και μετά πέφτει. Φυσικά η φύση έχει προνοήσει και το φούλι βγάζει πάρα πολλά άνθη ταυτόχρονα, οπότε μπορείτε κάθε πρωί έτσι που θα ανοίγει το ένα και θα πέφτει το άλλο, να έχετε την αίσθηση αυτού του εξαιρετικού αρώματος που ανάλογα με το που μένετε και τις συνθήκες ή το μικροκλίμα του χώρου σας μυρίζει διαφορετικές ώρες της ημέρας, άλλοτε το πρωί, άλλοτε το βράδυ. Αυτό εγώ έχω παρατηρήσει τουλάχιστον. Η περίοδος της ανθοφορίας τώρα ξεκινά από τις αρχές του καλοκαιριού και φυσικά αν το ευνοούν οι συνθήκες και αν το φυτό είναι ηλικιακά όριμο, θα τον δείτε να ανθίζει συνεχόμενα μέχρι και τα πρώτα κρύα, δηλαδή μέχρι τις αρχές του φθινοπόρου. Το ιδανικό σε ό,τι αφορά τη φύτευση είναι να μπει στο χώμα, εκεί ευδοκιμεί πάρα πολύ καλά, διότι συνήθως με τις γλάστρες το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι περισσότεροι ή περισσότερες από εμάς το σαπίζουμε, θέλει να έχει πάρα πολύ καλή αποστράγγιση αν φυτευτεί σε γλάστρα. Εγώ θέλω να σας πω ότι το έχω καταφέρει να το μεγαλώσω σε γλάστρα για 2 χρονιές. Το έχασα κάποια στιγμή από κακά ποτίσματα την περίοδο του καλοκαιριού και δεν μπόρεσα να ξαναβρω έκτοτε ένα καλό φυτό για να το αντικαταστήσω, όμως είναι κάτι που θα κάνω. Φυσικά υπάρχει εδώ στο εξοχικό και μας αποζημιώνει με το εξαιρετικό αρωμά του κάθε φορά που ερχόμαστε. Προτιμάτε τις ισχυρές θέσεις, θέση προστατευμένη από το βοριά για το χειμώνα, γιατί θα σας το κάψει σίγουρα ο παγωμένος και ο κρύος αέρας. Επίσης δεν τρελαίνεται γιατί διψάει πάρα πολύ με το να το καίει ο ήλιος όλη μέρα, οπότε θεωρώ ότι μία ανατολική, νότιο-ανατολική θέση είναι ιδανική και πάντα πολύ καλά προστατευμένη από το κρύο και το βοριά, όπως είπα. Και φυσικά αν υπάρχει δυνατότητα για να πάρει μπόλικο πρωινό ήλιο, θα το δείτε πραγματικά να μεγαλουργεί στο χώρο σας, με την προϋπόθεση πάντα ότι είναι φυτεμένο στη γη.
Ένα μικρό tip που θα έδινα για το φυτό αυτό είναι να το βάλετε σε ένα μέρος του κήπου που να είναι κοντά στο χώρο που κάθεστε ή στην αυλή, στη βεράντα σας, όπου τα καταφέρετε μαζί του. Και ο λόγος δεν είναι άλλος, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε μαζί με τον καφέ σας, είτε τον πρωινό είτε τον απογευματινό, το υπέροχο αυτό μεθυστικό άρωμα που έχει το φούλι. Πάμε τώρα σε άλλα δύσκολα που έχει να κάνει με τις ασθένειες. Είναι ένα φυτό το οποίο προσβάλλεται σχεδόν πάντα, δεν νομίζω ότι θα το γλιτώσετε, εκτός αν είσαστε πάρα πολύ σχολαστικοί και με ψεκασμούς και με τα φάρμακα γενικά. Προσβάλλεται λοιπόν κυρίως από τετράνυχο και φυσικά από μελίγκρα, αλλά εκεί είναι εύκολα τα πράγματα. Ο τετράνυχος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του. Και εδώ βλέπετε τη ζημιά που έχει γίνει και σε αυτό στα φύλλα. Αυτά είναι τα αποτυπώματα που έχει αφήσει ο τετράνυχος. Βέβαια, βλέπετε ότι το φυτό εξελίσσεται καλά, δηλαδή τα νέα φύλλα που βγάζει είναι πεντακάθαρα. Αυτό εγώ που θα πρότεινα σε ό,τι αφορά τον τετράνυχο είναι να αφαιρείτε αμέσως τα κατεστραμμένα φύλλα και σε περίπτωση έτσι που έχετε οπτική επαφή είτε με τις αράχνες που μπορεί να υπάρχουν πάνω στο φυτό είτε με τη μελίγκρα να κάνετε πάρα πολύ καλά πλυσίματα ώστε να φεύγει αυτό το τεράστιο πρόβλημα το οποίο καταστρέφει, μάλλον μπορεί να καταστρέψει ολοκληρωτικά ένα φυτό. Τώρα αν θα πάτε σε γεωπονικά φάρμακα, αυτό είναι δική σας επιλογή. Υπάρχουν γεωπονικά φάρμακα που καταπολεμούν τον τετράνυχο. Έχω δει αποτέλεσμα, δεν θέλω να σας πω ποιο ή ποια. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό, δεν θέλω να μπω στα γεωπονικά χωράφια. Αλλά υπάρχει λύση, θέλει πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ επιμονή και εγώ πάντα είμαι υπέρ της πρόληψης. Δηλαδή να παρατηρούμε το φυτό και μόλις βλέπουμε τα πρώτα σημάδια να αφαιρούμε τα άρρωστα μέρη του και να κάνουμε πολύ καλά ξεπλήματα. Φυτά τα οποία είναι μεγάλα σε ηλικία μαθαίνουν να ζούνε με τον τετράνυχο ή με τις μελίγκρες, αναπτύσσονται κανονικά και αυτό εδώ είναι ένα πολύ κλασικό παράδειγμα, οπότε μετά από κάποια χρόνια θα πάψει να σας απασχολεί, είναι κάτι με το οποίο θα ζούμε μαζί του. Ισορροπημένο λίπασμα για το φυτό αυτό, καθ' όλη την περίοδο έτσι ανάπτυξης και ανθοφορίας, με εξαίρεση φυσικά τους πολύ καυτούς καλοκαιρινούς μήνες, όπου εκεί όλα τα φυτά, ακόμα και τα ανθοφόρα, εκτός αν είστε σε πολύ ήπιο κλίμα, κάνουν, αν θέλετε, ένα διάλειμμα και δεν ανθίζουν τόσο έντονα και δεν χρειάζονται τόσο πολύ τη λίπανση. Καλό είναι να κλαδεύετε είτε όταν κάνει διάλειμμα στην ανθοφορία, αυτό θα το δείτε εσείς, και αν θέλετε να κάνετε ένα βαθύ κλάδεμα για να περιορίσετε το ύψος του, αυτό πρέπει να γίνεται πάρα πολύ νωρίς την άνοιξη, προς το τέλος του χειμώνα, στη φάση δηλαδή που το φυτό ξυπνάει και αρχίζει να πετάει και νέους βλαστούς και να ξεκινάει τη δημιουργία των ανθοφόρων. Ελπίζω έτσι να σας άρεσε το σημερινό και πάμε τώρα για τα YouTube-ίστικα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε like, αν για πρώτη φορά πέσατε πάνω στο κανάλι αυτό, κάντε subscribe πατώντας την καμπανούλα κάτω δεξιά για να παίρνετε ειδοποίηση για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει και φυσικά αν θέλετε να ενισχύσετε οικονομικά το κανάλι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Ο πιο βασικός είναι να πατήσετε το κουμπάκι εδώ και να γίνετε μέλος με συμμετοχή, όπου με μία μικρή επιβάρυνση θα έχετε μία σειρά από προνόμια που αφορούν εκπτώσεις από συγκεκριμένους προμηθευτές που περιγράφονται κάτω σε κάθε νέο βίντεο και φυσικά την αυτόματη στη συμμετοχή σας στις μηνιαίες κληρώσεις, οι οποίες θα ξαναξεκινήσουν από Σεπτέμβρη, διότι αυτή η εποχή δεν είναι εποχή για να μεταφέρουμε φυτά και προϊόντα και υπάρχουν θέματα ασφάλειας, καθυστερήσεων και φυσικά οι περισσότεροι δεν έχουμε σταθερό πρόγραμμα αυτή την περίοδο. Και τέλος, οι λάτρεις της ορχιδέας δεν έχουν παρά να προμηθευτούν το βιβλίο μου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λογότυπο με τίτλο «Ο γλυκιά μου ορχιδέα» και να μάθουν πώς θα φροντίσουν σωστά αυτή την υπέροχη οικογένεια φυτών. Λοιπόν, να περνάτε υπέροχα, καλές βουτιές, γεια!